Κυρίε και κύριοι, καλημέρα. Παρακολουθείτε την διακαναλική συνέντευξη τη Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδα τη ΟΚΔΕ. Καταρχά, νιώθουμε την υποχρέωση πριν ξεκινήσουμε να εκφράσουμε την βαθιά μα οδύνη και τον αποτροπιασμό μα για το πολύ νεκροτραγικό ναυάγιο στα νερά τη Πύλου. Καταγγέλουμε σαν ΟΚΔΕ την κοινική εργαλειοποίηση των νεκρών από όλα τα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, αυτή που με τι ρατσιστικέ συμφωνίε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενίσχυση τη Frontex, τον φράχτη στον Εύρο, έχουν κάνει την χώρα υπερασπιστή τη Ευρώπη Φρούριο και μια τεράστια αποθήκη και κρατητήριο προσφύγων και μεταναστών. Αυτοί λοιπόν προσπαθούν να μα πείσουν ποιο έχει την πιο ευαίσθητη πολιτική. Καταγγέλνουμε σαν όγκρε επίση ιδιαίτερα την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τα μέσα μαζική εξαπάτηση, που ενώ σήμερα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, όλο το προηγούμενο διάστημα επιδίδονταν σε ένα ανελαίητο ανθρωποκυνηγητό προσφύγων, σε, ένα, σε δολοφονικές επαναπροωθήσεις, απαγωγές και σε κάθε λογής εξευτελισμού της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ΟΚΔΕ, μαζί με άλλες πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς, συλλογικότητε κοινωνικούς φορείς, καλεί σε κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα για να καταγγείλουμε αυτό το έγκλημα. Προχωρώντας την παρουσίασή μας, στις εκλογές της 25 η Ιουνίου η ΟΚΔΕ συμμετέχει σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες με ψηφοδέλτια τα οποία απαρτίζουν εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, φοιτητές, άνεργοι και αγωνιστές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, σε σχολεία και σχολές. Αρχικά θα πάρει το λόγο η συντρόφισσα Σοφία Θεοδωροπούλου, ιδιωτική υπάλληλο τη και συνδικαλίστρια, η οποία θα μας μιλήσει για την οικονομική και πολιτική κατάσταση. Στη συνέχεια θα, ακολουθήσει ο Μιλών, Παουλίν Μπουμπουλίμα, εργάτη στην βιομηχανία, που θα παρουσιάσω το πρόγραμμα και το σχέδιο πάλι τη ΟΚΔΕ. Και την σημερινή παρουσίαση θα κλείσει ο σύντροφο Ηρακλή Χρυστοφορίδη, στέλεχο τη ΟΚΔΕ και εργαζόμενο στην δημόσια υγεία, ο οποίο θα μα μιλήσει για την ταυτότητα και την φυσιογνωμία τη ΟΚΔΕ. Ξεκινήσουμε. Το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μάη έδειξε τα βασικά χαρακτηριστικά μιας νέας κατάστασης που διαμορφώνεται στο πολιτικό, σκηνικό και συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Ε, μιας κατάστασης οπωσδήποτε δύσκολης, που θα φανεί ακόμα πιο καθαρά με το αποτέλεσμα στις 25 Ιούνιου και φυσικά ακόμα περισσότερο ε, μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις στην καθημερινή κοινωνική και πολιτική ζωή. Όλοι εμεί οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία, πρέπει πρώτα απ' όλα να χτυπήσουμε, να μειώσουμε την επιρροή τη νέας δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Γιατί ενισχυμένη με το ποσοστό που πήρε στι προηγούμενε εκλογέ, προετοιμάζει μια δεύτερη τετραετία διακυβέρνηση, ακόμα και αυτοδυναμία, που είναι μια τεράστια απειλή για όλου εμά. Όσα λέει ο Κυριάκο Μητσοτάκη στην προεκλογική περίοδο είναι ομά ψέματα και φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικό πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, μα λένε ότι θα κάνουν αυξήσει στου μισθού, ενώ στην πραγματικότητα κρατάνε παγωμένε τι τριετίε, ή σε κανένα από τα προγράμματα που έχει καταθέσει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπεται καμία τέτοια αύξηση στου μισθού μέχρι τουλάχιστον το 2027. Παρά όσα λέει η μηδιακή και κυβερνητική προπαγάνδα... η πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι άθλια. Αυτό το βιώνουμε όλοι καθημερινά, το ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας... και αυτό σημαίνει ότι απαιτεί το διαρκές τσάκισμα... όλων των δικαιωμάτων των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων. Την ίδια στιγμή το κεφάλαιο κολυμπάει στα κέρδη... Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σημειώνουν ρεκόρ κερδοφορίας το ένα μετά το άλλο. Όλες οι συγκμένες εταιρείε στο χρηματιστήριο την προηγούμενη χρονιά σημείωσαν έκρηξη κερδών. Όλοι όμως ξέρουμε από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα, αυτά τα κέρδη. Είναι κέρδη που πρώτα απ' όλα προέρχονται από την ακρίβεια από την διαρκή μείωση των πραγματικών μισθών, από την εκτίναξη των τιμών σε όλα τα βασικά αγαθά, τα οποία έχουν γίνει πραγματικά απλησίαστα για τις εργατικές και λαϊκές μάζες. Είναι κέρδη τα οποία προέρχονται από κάθε είδους ενισχύσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για το κεφάλαιο από το Ταμείο Ανάκαμψης που ταυτόχρονα αυτά τα κέρδη προστίθενται, προστίθενται και στο δημόσιο χρέος... γιατί το κράτος αναλαμβάνει δάνεια ε, για αυτά... Ε, ένα χρέος το οποίο για μια ακόμη φορά θα κληθούν... Ε, να το πληρώσουν τα γνωστά υποζύγια οι εργαζόμενοι τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Είναι κέρδη τα οποία προέρχονται από μαζικές φοροαπαλλαγές... και κάθε είδους φοροελαφρύνσεις... αλλά και από την φοροκλοπή που κάνουν οι πλούσιοι... Την ίδια στιγμή που όλοι εμεί εργαζόμενοι και φτωχοί καλούμαστε να πληρώσουμε τον δυσβάσταχτο ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωση, που μάλιστα προκλητικά αρνείται η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία να τον καταργήσει, την ίδια στιγμή οι πλούσιοι, οι ελίτ, δεν πληρώνουν κανέναν απολύτω φόρο. Και έτσι έχουμε και μια μεγάλη απώλεια κρατικών εσόδων, τα οποία θα μπορούσαν να διοχετευτούν στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, γενικά για τις κοινωνικές ανάγκες. Και βεβαίως είναι κέρδη τα οποία προέρχονται από την απουσία κάθε μέτρου ασφαλείας μέσα στους εργασιακούς χώρους, με αποτέλεσμα να μετράμε δεκάδε εργατικά ατυχήματα στην πραγματικότητα κρατικέ δολοφονίες εργατών. Η άλλη όψη αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, βεβαίω, είναι η εκτείναξη όλων των κοινωνικών ανισοτήτων. Από τη μία μεριά έχουμε την φτώχεια, η οποία εξαπλώνεται, αγγίζει πλέον πάνω από το 50% του ελληνικού πληθυσμού. Σήμερα η κάλυψη και των πιο βασικών αναγκών της στέγης, της τροφής, της παιδείας, της υγείας έχει γίνει αδύνατη για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ούτε λόγος βέβαια για πολιτισμό, ψυχαγωγία κλπ. Και από την άλλη μεριά, το πλουσιότερο 1% του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή μια χούφτα επιχειρήσεις και καπιταλιστικές οικογένειες, κολυμπών μέσα σε αμύθιτα πλούτη. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας του ακραίου νεοφιλελεύθερου Μητσοτάκη μαζί και των κρυφών και φανερών συμμάχων του ακροδεξιών του Πλεύρη, του Βορύδη, του Άδωνη και όλων αυτών, όλοι αυτοί θέλουν να βαθύνει αυτή η κατάσταση, να γίνει ακόμα χειρότερη τα επόμενα χρόνια. Ήδη έχουν αποκαλύψει ένα μέρος από τα σχέδιά τους όσον αφορά την υγεία και την παιδεία. Θέλουν να τα μετατρέψουν σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα για λίγους. Θέλουν να καταργήσουν οριστικά το δημόσιο, κοινωνικό, δωρεάν χαρακτήρα όλων των κοινωνικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, στην υγεία, όσον αφορά το εθνικό σύστημα υγείας, θέλουν να ολοκληρώσουν την καταστροφή που έφεραν νόμοι όπως αυτός του πλεύρη. Θέλουν ούτε λίγο ούτε πολύ να μετράμε νεκρούς, που δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου... ή ακόμα περισσότερο να ξεδιαλέγουμε τους αρρώστους... και να αφήνουμε άλλους να πεθάνουν γιατί δεν αξίζει το κόστος... όπω μα είπε και πρόσφατα ο Πνευματικός. Ανάλογα και τα σχέδιά τους στην εκπαίδευση... θέλουν να εφαρμόσουν τους αντιδραστικούς νόμους της Κεραμέως... θέλουν να καταργήσουν το άρθρο 16 του συντάγματος... που είναι άλλωστε και διακαής... Τους, για να μπορέσουν επιτέλου να επιβάλλουν και δίδακτρα στα πανεπιστήμια, δηλαδή να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τον ταξικό αποκλεισμό των παιδιών, των εργατικών και λαϊκών οικογένειων από την εκπαίδευση. Ε, αυτό θέλουν να κάνουν και με την συνέχιση των εγκληματικών ιδιωτικοποιήσεων. Που άλλωστε είναι υπεύθυνε και για το πρόσφατο έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ και για τόσα άλλα εγκλήματα από το ξεπούλημα τη δημόσια περιουσία. Τώρα υψηλά στην ατζέντα του είναι το νερό. Και μάλιστα ενάντια στην εκφρασμένη μαζική λαϊκή βούληση που έχει φορτοφωνάξει ότι το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Ο Μητσοτάκης λέει, ετοιμάζεται να βελτιώσει το επιτελικό κράτος. Ε, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι επιτελικό κράτος ίσον αστυνομικό κράτος. Ε, είναι το κράτος της καταστολής, ε, της απαγόρευσης των διαδηλώσεων, του περιορισμού του δικαιώματος ε, στην απεργία και συνολικά στη συνδικαλιστική δράση, όπως ε, έκανε και ο εργατοκτόνος ε, νόμος Χατζηδάκη, είναι το κράτος της πανεπιστημιακής αστυνομίας και των διαρκών επιθέσεων των ΜΑΤ στις σχολές προκειμένου να καταστήλουν το άσυλο και συνολικά τους νεολαίστικους αγώνες. Είναι και το κράτος των χουντοαπαγορεύσεων των διαρκών προστήμων, όπως για παράδειγμα έκανε και πρόσφατα με το πρόστιμο για τις αφισοκολλήσεις ο δίθεν σύγχρονος δήμαρχος Αθηνών, ο Μπακογιάννης, ο οποίος βέβαια κατά τα άλλα δεν έχει κανένα πρόβλημα να τρέφει με αρκετά εκατομμύρια ευρώ του συμμετέρους εργολάβους στις φιέστες του. Το επιτελικό κράτος σημαίνει επίσης την διαρκή λαιλασία του δημόσιου χρήματος. Είναι μια χρυσή βροχή πραγματικά που πέφτει για τους επιχειρηματίες και τους εργολάβους, για τα γαλάζια παιδιά και τους συμμετέρους, με τις απευθείας αναθέσεις, με κάθε είδους βρωμερά σκάνδαλα. Για όλους αυτούς έχει βρεθεί μια γωνιά μέσα στο δημόσιο τομέα. Όλοι αυτοί οι λάτρεις της ελεύθερης αγοράς δεν μπορούν να ζήσουν ούτε μία μέρα χωρίς να απομίζουν, χωρίς να ξεκοκαλίζουν το δημόσιο χρήμα το χρήμα το δικό μας δηλαδή, που βγαίνει από το δικό μας μόχθο, από τον ιδρώτα των εργατών. Τέλος, η κυβέρνηση η Μητσοτάκη διατυμπανίζει τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Τώρα ετοιμάζονται να δώσουν κι άλλα δισεκατομμύρια ευρώ για νέους εξοπλισμούς, π.χ. με την αγορά των F-35, εκτοξεύοντας κι άλλο το δημόσιο χρέος. Εδώ πρέπει να πούμε ότι παρά τι δίθεν πατριωτικέ κορώνε, οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί έναν και μόνο στόχο θέλουν να εξυπηρετήσουν. Αυτόν τη συμμετοχή τη χώρα στα επικίνδυνα σχέδια των δυτικών υπεριαλιστών, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι μόνο. και βέβαια με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς χρηματοδότησε η Ελλάδα τη στρατιωτική βιομηχανία, τον ΙΠΑ, του Ισραήλ, Τη της Γαλλίας και ταυτοχρόνως μετέτρεψε και τη χώρα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Κορδώνονται κιόλας ότι η Αλεξανδρούπολη είναι πάρα πολύ χρήσιμη, λέει, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η αλήθεια είναι ότι όλος ο πλανήτη σήμερα κρατάει την ανάσα του. Όσο ξύνεται αυτός ο ανταγωνισμός από τη μία μεριά των δυτικών υπεριαλιστών με μπροστάρι της ΕΠΑ και το ΝΑΤΟ και από την άλλη μεριά της Ρωσίας, της Κίνας και των άλλων μεγάλων δυνάμεων η διαρκής αύξηση των στρατιωτικών εξοπλισμών, η επέκταση των βάσεων, η διαρκής εξάπλωση των ανταγωνισμών των στρατιωτικών ασχήσεων και συμμαχιών, η απειλή των πυρηνικών όπλων, όλα αυτά, ένα δείχνουν ότι η απειλή του πολέμου πλησιάζει, ακόμα και ο κίνδυνος ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου είναι εδώ. Μέσα σε αυτές τις κοσμοϊστορικές πραγματικά ε, ανατροπές, η ελληνική αστική τάξη ακολουθεί την πιο άθλια και επικίνδυνη πολιτική. Την πολιτική του πρόθυμου ε, πραγματικά και δεδομένου ε, συμμάχου των δυτικών υπεριαλιστών, των ΙΠΑ ε, και του ΝΑΤΟ. Είναι μια πολιτική τελείως τυχοδιοκτική. Ε, Βεβαίω, συνειδητή επιλογή του ελληνικού καπιταλισμού. Ε, είναι μια πολιτική σύσσωμη τη ελληνική αστική τάξη, όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και όλων των αστικών ε, κομμάτων. Ε, είναι εν τέλει μια ε, πολιτική εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί μα βάζει στη δίνη τεράστιων ε, συγκρούσεων και απειλών στο μέλλον, όχι μόνο στη γειτονιά μα στα Βαλκάνια, αλλά και στην ευρύτερη νοτιοανατολική Μεσόγειο και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όλη η προεκλογική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, από κοντά βεβαίως και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι μια τεράστια έτσι, επιχείρηση εξαπάτησης των εργαζομένων των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας. Αποκρύπτουνε την τεράστια κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος και ιδιαίτερα του ελληνικού καπιταλισμού. Πρώτα απ' όλα, η ανάπτυξη που παρουσιάζουν για την Ελλάδα είναι τελείως σαθρή. Μιλάνε για επενδύσεις και βασικά εννοούν τη λαιλασία, το ξεπούλημα της δημόσιας περιοσίας και βεβαίως αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της αποβιομηχάνησης της χώρας, της συρρήκνωσης και το μαράζωμα της αγροτικής παραγωγής, συνολικά την απουσία παραγωγικών επενδύσεων. Ε, οι επενδύσει τους, εντό εισαγωγικών, ε, είναι μια σειρά από κερδοσκοπικέ επιχειρήσει, όπω για παράδειγμα στα ακίνητα, ε, που κιόλα έχουν κάνει το κόστο τη στέγη τελείω απρόσιτο για τους εργαζόμενους, για τους φτωχού συνολικά η ελληνική οικονομία είναι μια καπιταλιστική οικονομία σε κρίση και αποσάρθρωση. Είναι ένα παράσιτο πάνω στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας που έχει μετατραπεί πραγματικά σε έναν φορολογικό παράδεισο προς όφελος μόνο των πλουσίων και των ελίτ. Ως επαναστάτες μαρξιστές, ως αγωνιστές του εργατικού κινήματος ε, οφείλουμε να προειδοποιήσουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν μπορεί μια οικονομία να ζει διαρκώς ε, τα χρέη. Σύντομα η φούσκα της ελληνικής οικονομίας θα σκάσει ε, και αυτή την ε, κρίση θα κληθούν και πάλι να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, ε, οι νέοι. Και αυτό θα γίνει όσο και αν προσπαθούν να παρατείνουν την φούσκα της οικονομίας με την μείωση των πραγματικών μισθών και συνολικά του λαϊκού εισοδήματος, με τις ιδιωτικοποιήσεις, με αυτήν την προκλητική πραγματικά μεταφορά πλούτου προς όφερος των πλουσίων. Ε, αυτό άλλωστε φαίνεται και στην κατάσταση που υπάρχει στις μεγάλες χώρες ε, της Δύσης, ε, στην με τις καταρρεύσεις των τραπεζών που παρακολουθούμε να βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ύφεση, με την πορεία συνολικά της ευρωπαϊκής οικονομίας προς την ύφεση και την στασιμότητα, με την φτώχεια, με τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Ειδικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, η αποβιομηχάνηση έχει χτυπήσει κόκκινο και την ίδια στιγμή, μάλιστα, επανέρχονται οι λογικές, οι σκληρές λογικές του Συμφώνου Σταθερότητας, των προϋπολογισμών με τα αιματηρά πλεονάσματα και με τα υψηλά επιτόκια. Όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτε άλλο, παρά ότι πλησιάζει μία νέα, μεγαλύτερη έκρηξη της κρίσης, αυτό είναι μπροστά μας στον ορίζοντα και με αυτήν την έννοια μπροστά μας δεν είναι καλύτερες, είναι χειρότερες οι ε, για όλους μας. Ε, αυτό φαίνεται επίσης και από τους μεγάλους αγώνες και τις απεργίες που ξεσπούν σε μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία, η ε, Γαλλία, ε, η Βρετανία, όπου όλοι ε, αγωνίζονται για το αυτονόητο, δηλαδή για αυξήσεις στους μισθούς, ε, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, για μία ζωή εν τέλει με αξιοπρέπεια ενάντια στις σύγχρονες χούντες που μας έχουν επιβάλει οι πλούσιοι και η ελίτ. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν έχουν τίποτε το διαφορετικό να πούν από τη νέα δημοκρατία. Ε, οι υποσχέσεις τους δίθαν για βελτίωση του βιωτικού επίπεδου είναι καθαρά για προεκλογική κατανάλωση, δεν έχουν καμία απολύτως αξιοπιστία. Και αυτό όχι μόνο γιατί και αυτοί μοιράζονται τις ευθύνε για την κατάσταση που έχουμε φτάσει, ε, για τα μνημόνια που ψήφισαν, για τις μνημονιακές πολιτικές που εφάρμοσαν, για τα αμέτρητα ε, μέτρα της νέας δημοκρατίας που ψήφισαν αλλά για τη ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, εν τέλει έχουν την ίδια στρατηγική με τη Νέα Δημοκρατία, έχουν το ίδιο πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, παρά τις όποιες, ε, ίσον ως έτσι, ε, σημασίας διαφοροποιήσεις εδώ και εκεί. Ιδιαίτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ, δε, ε, αποδείχτηκε αυτό και με την πρόσφατη ε, κατάρρευσή του. Ε, κανέναν δεν πρέπει ούτε μπορεί να ξεγελάσει η πρόσφατη έτσι, στροφή του Δίθεν προς τα λαϊκά προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε διάπλατα τον δρόμο στη Νέα Δημοκρατία και το βλέπουμε αυτό σήμερα. Οι υποσχέσεις του ή και οι εκβιασμοί του ότι δήθεν είναι η μόνη αντιπολίτευση, ότι παραμένει η κόμμα εξουσίας και λοιπά, ούτε επίθουν, ούτε συγγενούν πλέον κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι τα πολιτικά εγκλήματα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και μετά ως κυβέρνηση και κατόπιν σαν αντιπολίτευση δεν ξεπλένονται ούτε συγχωρούνται με τίποτα. Επομένως, μαύρο στον ΣΥΡΙΖΑ, μαύρο στο ΠΑΣΟΚ, μαύρο σε όλα αυτά τα καρκινόματα, πραγματικά, που τρώνε την αυτοπεποίθηση, την ενότητα, τη διάθεση των εργαζομένων για αγώνα. Μαύρο στη λογική του μικρότερου δίθεν κακού, για να μπορέσει επιτέλους να ανοίξει ο δρόμος των μαζικών αγώνων. Το Κουκουέ από την άλλη, έχει μία τελείως αδιέξοδη ρεφορμιστική πολιτική που όλα έτσι τα εξαργυρώνει στο κοινοβούλιο. Ε, σήμερα. Μάλιστα, αντί να προτάσει ένα σχέδιο για τους αγώνες... και για την νίκη των εργαζομένων και των φτωχών... διαφημίζει ξεδιάντροπα την ενισχυμένη κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση... σαν δίθεν στήριγμα για τα συμφέροντά μας. Στην πράξη διασπάει τους αγώνες με τις χωριστές κινητοποιήσεις... καθυλώνει τους αγώνες στο επίπεδο μιας απλής διαμαρτυρίας ή ενός συμβολισμού όπως έκανε άλλωστε και στο κίνημα για τα ΤΕΜΠΗ, όπου αρνήθηκε να προτάξει το βασικό σύνθημα της επιστροφής των συγκοινωνιών στον δημόσιο τομέα, αλλά ανταυτού γενικολογίουσε ότι είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές συγκοινωνίες πάλι λέει «καπιταλισμό θα έχουμε» παρά τα παχιά λόγια και την επικοινωνιακή λογική του Κουτσούμπα στα social media και λοιπά που παρακολουθούμε, η αλήθεια είναι ότι το ΚΚΕ παραμένει υποστηρικτής της κανονικότητας, της σταθερότητας του σημερινού καθεστώτος. Αυτό αποδείχτηκε και με το 600 ευρώ επίδομα στους μηχανισμούς καταστολής που υπερψήφισε πρόσφατα, αλλά και συνολικά καλλιεργεί την λογική της ητοπάθειας, της ανάθεσης, των κοινοβουλευτικών αυταπατών και όλα αυτά. Και βεβαίως παραμένει υποστηρικτής των αντιδημοκρατικών, ντροπιαστικών, σταλινικών, δικτατοριών του παρελθόντος και στο σήμερα εν τέλει το ΚΚΕ δεν έχει κανένα άλλο όραμα παρά να μένει μια σταθερή έτσι αιώνια αντιπολίτευση. Με αυτή την έννοια, η ψήφο στο ΚΚΕ καθόλου δεν ενισχύει του αγώνε. Αντίθετα, υψώνεται ω ανάχωμα μπροστά του. γι' αυτό το λόγο, καμία ψήφο στο ΚΚΕ. άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται και από την τελείω αντιδημοκρατική και βίαιη πολλέ φορέ στάση που κρατάει το ΚΚΕ μέσα στα σωματεία, του φοιτητικού συλλόγου και γενικά το κίνημα σε, απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή που κινείται προ τα αριστερά του. Εξίσου αδιέξοδη είναι και η ψευτοεπιλογή του ΜΕΡΑ25 ή της Πλεύσης Ελευθερίας. Ε, πρόκειται κυριολεκτικά για μία ψήφο απελπισίας... Δήθεν για να ακούγεται μία άλλη φωνή μέσα στη Βουλή, όπως λένε και οι ίδιοι, στην πραγματικότητα δεν έχουν να χρησιμεύσουν σε τίποτα στα συμφέροντα των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, ούτε πρόκειται να εμποδίσουν την υπερψήφιση των νομοσχεδίων της νέας δημοκρατίας στη Βουλή, ούτε πολύ περισσότερο πρόκειται να βοηθήσουν στο χτίσιμο μετόπων αγώνα και αντίστασης. Γιατί πρόκειται για αστικούς σχηματισμούς καθαρά με μία ανέξοδη έτσι πολιτική και πρακτική μίας χρήσης, με μία πολιτική που τη βαφτίζουν ρεαλιστική, όπως λένε, και θεσμική, όπως λένε βεβαίως έτσι όλα αυτά αντιμένα με την τηλεοπτική λάμψη των αρχηγών αστέρων. Και όλα πάντοτε μακριά και έξω από τους αγώνες. Ο σημερινό συσχετισμό, όπω φαίνεται αυτό να διαμορφώνεται με το εκλογικό αποτέλεσμα τη 21η Μάη, μπορεί να φαντάζει σήμερα ασφυκτικό σε βάρο των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και τη νεολαία. Και αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο γιατί δίπλα στη Νέα Δημοκρατία του Μιτσοτάκη εμφανίζονται και άλλα αντιδραστικά, σκοταδιστικά έτσι, μορφώματα. Η ΟΚΔΕ Ω μια οργάνωση αγωνιστών του εργατικού κινήματος... με την εκλογική της κάθοδο θέλει να υπογραμμίσει τούτο. Καθόλου δεν πρέπει, ούτε στιγμή δεν πρέπει... να υποκληθούμε στην μηδιακή και κυβερνητική προπαγάνδα... του κυρίαρχου Μητσοτάκη και της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η σταθερότητά τους... το σημερινό πολιτικό σκηνικό πατάει πάνω σε νάρκε και σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ξέσπασμα της κρίσης... της φτώχειας, της καταστολής και όλων αυτών των κοινωνικών αδιεξόδων. Μπορούμε να τους σταματήσουμε, μπορούμε να νικήσουμε... μαύρο λοιπόν στη νέα δημοκρατία... αλλά χωρίς κοινοβουλευτικές αυταπάτες για εύκολες λύσεις... μέσα από τις κάλπες ή μέσα από τις ακλογές... με τη μόνη πραγματική αντιπολίτευση που είναι οι δικοί μας ταξικοί αγώνες, που είναι δηλαδή να εμπιστευτούμε τις δικές μας δυνάμεις. Με την οργάνωση της αντίστασής μας ε, και της κινητοποίησης της δράσης μας του αγώνα μας, με την οικοδόμηση της ενότητας της εργατικής τάξης και της αυτοπεποίθησής της, <laughs> αυτή είναι η λύση και η μόνη πραγματική αντιπολίτευση. Ε, για αυτό είναι χρήσιμη η ψήφο στην Όκδε, γι' αυτό είναι απαραίτητη η ψήφο στην Όκδε, γιατί είναι μια πολιτική δύναμη η οποία προσπαθεί να οικοδομήσει μια πραγματική εναλλακτική, μια αριστερά επαναστατική. εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχάλαϊκα στρώματα αντιμετωπίζουμε μία άγρια νεοφιλελεύθερη επίθεση στα κοινωνικά, πολιτικά και δημοκρατικά μα δικαιώματα. Η ζωή μα απειλείται καθημερινά από την κατάρρευση των βασικών υποδομών, από την διάλυση και συνεχή ιδιωτικοποίηση των στοιχειωδών κοινωνικών υπηρεσιών, τι οποίε οι ίδιοι χρηματοδοτούμε από τα δικά μα ταμεία και τη δική μα εργασία. Μαζί με την φτώχεια και την λαϊλασία του εισοδήματό μα από την ακρίβεια και την υπερφορολόγηση, πάνω από το κεφάλι μα κρέμεται η απειλή του πολέμου και τη περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλεί η αδυσόπιτη λογική του καπιταλιστικού συστήματο που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον στο βωμό του ατομικού κέρδου. Οι ζάπλουτε ελίτ, το πολιτικό τους προσωπικό και τα κόμματά τους θα συνεχίσουν να βυθίζουν την κοινωνία σε μια παρακμή δίχω πάτο. Χιδαίο αμοραλισμό, πολιτική σύψη, διαφθορά, διαπλοκή, καλλιέργεια μίσου για τι αξίε και τι κατακτήσει τη εργατική τάξη. Από αυτή την θλιβερή κατάσταση δεν μπορεί να υπάρξει καμία διέξοδο, εάν οι ίδιοι εμεί, οι εργαζόμενοι στην τριπτική κοινωνική πλειοψηφία, δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μα, εάν δεν συγκρουστούμε με τη λογική τη ανάθεση, τη λογική του μικρότερου κακού. Με ένα δικό μα ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας πρέπει να περάσουμε στην αντεπίθεση. Αρκετά πληρώσαμε για την δική του κρίση, τα δικά τους χρέη, την δική τους χρεοκοπημένη οικονομία. Να πληρώσουν οι πλούσιοι όλοι αυτοί που δυσάβησαν πάνω στη δική μας φτώχεια και εξαθλίωση. Άμεση στάση πληρωμών μονομερής διαγραφή του χρέους. Κάθε χρόνο έως το 2070 πρέπει να πληρώνουμε από 5 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε τόκους. Το τεράστιο χρέος δεν είναι των εργαζομένων, αλλά των καπιταλιστών και των πολιτικών τους επιτελείων που κατασπατάλησαν επί δεκαετίε τον δημόσιο πλούτο. Αν δεν αποτινάξουμε από πάνω μας αυτό το χρέος, θα είμαστε αιωνίως δούλοι των δανειστών. Να προχωρήσουμε στην εθνικοποίηση όλων των τομέων κλειδιών της οικονομίας, χωρίς αποζημιώσεις και κάτω από εργατικό έλεγχο, για να ελέγχουμε τον πλούτο και τους πόρους που εμείς παράγουμε για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών μας. Δημόσια ΔΕΗ κάτω από εργατικό έλεγχο να καταργηθεί άμεσα το χρηματιστήριο ενέργεια. Άμεση επιστροφή των συγκοινωνιών στο δημόσιο κάτω από εργατικό έλεγχο. Αυτή είναι και η μόνη εγγύηση για να μην επαναληφθούν ανάλογα εγκλήματα με εκείνο των τεμπών. Να σταματήσουν τώρα οι ιδιωτικοποίησει του νερού, τη υγεία τη εκπαίδευση. Πραγματικέ αυξήσει μισθών και συντάξεων, όχι στην κοροϊδία των ΠΑΣ και των Καλαθιών, πλαφών και μείωση στα βασικά είδη, κατάργηση του ΦΠΑ. Βαριά φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο. Σταμάτημα της φορολογιλασίας για τους εργαζόμενους. Συλλογικές συμβάσεις για όλους. Κατάργηση των αντιαπεργιακών και των αντισυνδικαλιστικών νόμων όπως του νόμου Χατζηδάκη. Επιβολή πραγματικών μέτρων προστασία στους χώρους δουλειά, όχι άλλε δολοφονίε εργατών. Απαγόρευση των απολύσεων. Λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους. Εφτάωρο, άρο, πενθήμερο, σταθερή δουλειά για όλους, κατάργηση της μαύρης και ελαστικής εργασίας. Η μάστιγα της ανεργίας αντιμετωπίζεται μονάχα με ένα πρόγραμμα δημόσιων παραγωγικών επενδύσεων, δημοκρατικά σχεδιασμένο, που εξυπηρετεί πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Άμεση διαγραφή στα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζών και κερδοσκοπικών φαντς. Μπλόκο σε και εξώσει. Να πληρώσουν για τη στεγαστική κρίση οι τράπεζε και οι πλούσιοι. Κατασκευή φθηνών λαϊκών κατοικιών από το δημόσιο και κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. Λεφτά για υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, όχι για του εξοπλισμού και του κατασταλτικού μηχανισμού. Έξω, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνικε βάσει που μα εμπλέκουν όλο και πιο βαθιά στο πολεμικό μέτωπο τη Ουκρανία. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο και στι κυρώσει στι πλάτες των λαών. Μόνη λύση η δημιουργία ενός διεθνιστικού αντιπολιμικού κινήματος, εργαζόμενων και λαών, ενάντια στον εθνικισμό, τον πόλεμο και τον υπεριαλισμό. Όχι στην αναθεώρηση και την συνέχιση της ρατσιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, καμία επανοπροώθηση, δικαίωμα για όλους το άσυλο. Όχι στον φράχτη στον Εύρο, στη Frontex, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, προσφύγων και μεταναστών σύνορα ανοιχτά, με ελεύθερη, ασφαλή, οργανωμένη διέλευση και χαρτιά για όλους. Σε Ελλάδα και Τουρκία, κοινό αγώνα, διεθνισμό των λαών ενάντια στον πόλεμο. Καμία συμμαχία με το κράτο τρομοκράτη του Ισραήλ, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, άμεση υιοθέτηση εθνικού νομίσματο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια φυλακή και εμεί σιδεροδέσμοι μέσα τη, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τίποτα που πάει κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα σύμφωνα σταθερότητα και το μνημόνια. Για να μπορούμε οι εργαζόμενοι να αποφασίζουμε για το μέλλον και τι ζωέ μα, η διάλυση αυτή τη αντιδραστική ένωση των καπιταλιστών είναι μονόδρομος. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη των εργαζομένων πραγματικά δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική. Χρειαζόμαστε τέλο την μαχητική υπεράσπιση και την διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών μα, που βρίσκονται σε θανάσιμο κίνδυνο από το κράτο έκτακτη ανάγκη που οικοδομούν. Ατιμορρυσία για κάθε δικό του, Λιγνάδη, Νοβάρτη, Ζήμεν, παρακολουθήσει, ματ, ξύλο και τα σε φοιτητέ, μαθητέ, απεργού και διαδηλωτέ. Το σημερινό καθεστώς γίνεται όλο και πιο αδίστακτο. Παρά την κραυγαλαία αναποτελεσματικότητα, την έκρηξη των ανισοτήτων, τη συσσόρευση καταστροφών σε βάρο όλων των από κάτω, δεν ανέχεται κουβέντα για αλλαγέ, παραχωρήσει, συμβιβασμού. Στηριγμένο στην καταστολή, σε ένα διαρκέ κράτο έκτακτη ανάγκη, αυτό το καθεστώ επιδιώκει να οικοδομηθεί, αυτονομηθεί πλήρω από τι λαϊκέ μάζες. Αυτό εννοούν άλλωστε όταν λένε πω δεν λογαριάζουν το πολιτικό κόστος, ή ότι θέλουν σταθερότητα. Οι εκλογές είναι μια στιγμή ελάχιστα ανεκτή σε αυτό το καθεστώς. Απαγορεύεται διαρροπάλου να αλλάξουν την πολιτική ή τον έλεγχο των κέντρων εξουσίας. Γι' αυτό επιδιώκουν συνειδητά την αποπολιτικοποίηση και την περιθωριοποίηση των φτωχών λαϊκών μαζών και ιδιαίτερα των νέων, το βούλιαγμά τους, στην ανυμπόρια, την παρέτηση, την αποχή, Καλλιεργώντα το σύνθημα πω όλοι είναι οι ίδιοι και πω δεν υπάρχει εναλλακτική. Η ΟΚΔ λέει πω δεν υπάρχει καμία λύση με λόγια στη Βουλή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία τομή στην πολιτική και την πρακτική μα. Συμμετέχοντα ενεργά σε επιτροπέ και συνελεύσει, σε χώρου δουλειά, γειτονιέ, σχολεία και σχολές. Με μία ενωτική πολιτική, κόντρα σε κάθε τεχνητή διαίρεση και διάσπαση με αγώνες διαρκείας, όχι συμβολικές κινητοποιήσεις και ανούσιες θριαμβολογίες. Σε όλο τον κόσμο, το δράμα της κρίσης, της φτώχειας, του πολέμου, της περιβαλλοντικής καταστροφής και της πυρηνικής απειλής, η αηδία για την σύψη των επίσημων αστικών δυνάμεων γεννάει αντιστάσεις, αγώνες, εξεγέρσεις. Να ενώσουμε τους αγώνες μας με τους αγώνες των εργαζομένων και νέων σε όλη την Ευρώπη, ενάντια σε ακρίβεια, φτώχεια, νεοφιλελεύθερα κόμματα και κυβερνήσει. Η Όκδε πιστεύει πω μπορούμε να νικήσουμε με μια αριστερά επαναστατική. Γι' αυτό παλεύει για την οικοδόμηση μια στέρεη επαναστατική δύναμη, ενό χρήσιμου εργαλείου που θα βοηθήσει τα κινήματα να φτάσουν στη νίκη. Γι' αυτό παλεύουμε για μια άλλη δομή εξουσία, μια κυβέρνηση των εργαζομένων, που θα στηρίζεται στου αγώνε και την αυτοοργάνωσή μα, θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς, μια πραγματική εργατική δημοκρατία που δεν θα έχει καμία σχέση με την αστική μνημονιακή δημοκρατία των πλουσίων και της διαφθοράς. Μια εργατική δημοκρατία που θα ανοίξει το δρόμο για τη μόνη εναλλακτική, τον σοσιαλισμό, έναν σοσιαλισμό που καμία σχέση δεν θα έχει με τις σταλινικές δικτατορίες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού που δυσφήμισαν στα μάτια των μαζών το απελευθερωτικό όραμα τη Οκτωβριανή Επανάσταση και του Σοσιαλισμού. Σα καλούμε λοιπόν να οργανωθείτε και να παλέψετε μαζί μα. Σα καλούμε στι εκλογέ τη 25η Ιουνίου να ψηφίσετε την Οργάνωση Κομμουνιστών Διαθεστών Ελλάδα, την ΟΚΔΕ. οι θέσει, η πολιτική και το πρόγραμμα που παρουσίασαν οι δύο προηγούμενοι σύντροφοι στηρίζεται σε μια αντικειμενική εξέταση της πραγματικότητας, σε μια μαρξιστική ανάλυση στο τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική καπιταλιστική κοινωνία και στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Δεν στηρίζεται σε αυτά Δεν επιλέγει αφαίρετα πλευρές της πραγματικότητας δεν περνάει τις επιθυμίες για πραγματικότητα, είναι μια αυστηρά επιστημονική μαρξιστική ανάλυση. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας είναι μια μαρξιστική διεθνιστική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού τροτσικισμού και είναι σχεδόν η μοναδική διεθνιστική οργάνωση μετά τη διάλυση του σταλινισμού και όλων των αποχρώσεων αυτού του ρεύματο. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδα ιδρύθηκε από τον Παντελή Πουλιόπουλο μετά τον εκφυλισμό του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, έναν εκφυλισμό που είχε όλες αυτέ τι τραγικές συνέπειε, όλες αυτές τι ήττε που γνώρισε το εργατικό κίνημα και η αριστερά στη χώρα μας τα τελευταία πολλά χρόνια η οργάνωσή μας, παρά τις όποιες συκοφαντίες, τα όποια κυνηγητά, έχει υποστεί στη διάρκεια της μακρόχρονης ιστορίας της, κατόρθωσε να είναι παρούσα στους αγώνες και στις μεγάλες καμπές της ιστορίας του ελληνικού εργατικού κινήματος, αλλά και στην ιδεολογική διαμάχη με τις μαρξιστικές αναλύσεις της. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας συμμετείχε σε όλους τους μεγάλους επαναστατικούς αγώνες στο Μάη του 1936, στα Δεκεμβριανά του 1944, στα Ιουλιανά του 1965, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, στους μεγάλους αγώνες της μεταπολίτευσης, στον παρατεταμένο κοινωνικό πόλεμο της διετίας 2010-12 σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων για μια καλύτερη υγεία και παιδεία. Η ΟΚΔΕ από την ίδρυσή της όχι μόνο αγωνίζεται πάντα δίπλα στους εργαζόμενους για μια καλύτερη ζωή, αλλά αγωνίζεται ταυτόχρονα και για την εξασφάλιση μιας καλύτερης ζωής δηλαδή για την ανατροπή αυτής της καπιταλιστικής κοινωνίας, για την εγκαθίδρυση μιας συλλογικά οργανωμένης κοινωνίας, μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Οι κοινωνικές αναφορές της οργάνωσής μας, της ΟΚΔΕ, είναι η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι γενικά και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αυτούς εξυπηρετεί η πολιτική της, Αυτούς θέλουμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, με τις αναλύσεις μας, με τους αγώνες μας, με το πρόγραμμά μας και με την πολιτική μας. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει και παρεμβαίνει πάντοτε στο εργατικό και λαϊκό κίνημα και κατεβαίνει και στις εκλογές με έναν και μοναδικό σκοπό να βοηθήσει τους ίδιους τους εργαζόμενους να βοηθήσει την καλύτερη οργάνωση των αγώνων, να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στον εμπλουτισμό, στον εμπλουτισμό της πάλης, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε όλοι από αυτή τη θλιβερή κατάσταση που μας έχουν ρίξει τα αστικά μνημονιακά κόμματα, αλλά και οι ίδιες οι ρεφορμιστικές πολιτικές δυνάμεις. Βεβαίως, δεν σκορπάμε αυταπάτες, δεν είναι εύκολος αυτός ο στόχος. Χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται πολιτική, χρειάζεται σχέδιο αγώνων. Οι σύντροφοι προηγούμενα έδωσαν ορισμένες πτυχές αυτής της πολιτικής μας, αυτού του αγώνα μας, αυτού του προγράμματός μας. Όσοι θέλουν να μας γνωρίσουν καλύτερα, μπορούν στα έντυπά μας, στα βιβλία μας, και σε κάθε κινητοποίηση των εργαζομένων. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι αυτοί που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, οι αντίπαλοί μας, είναι αδίστακτοι. Δεν σταματάνε μπροστά σε οποιοδήποτε ψέμα, σε οποιαδήποτε συγκοφαντία και δεν διστάσουν να χρησιμοποιήσουν την πιο μη βία, την καταστολή, την οποία γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίσαμε ιδιαίτερα στη μνημονιακή περίοδο και πολύ περισσότερο γνωρίσαμε την τετραετία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα σωτηρίας, όπως το εξέθεσαν οι δύο προηγούμενοι σύντροφοι, ένα σύνολο προτάσεων που σε τελευταία ανάλυση οδηγούν στο σοσιαλισμό. Το πρόγραμμά μας δεν είναι ένα τελεσίγραφο. Ούτε είναι μια πραξικοπηματική πολιτική σαν και αυτή που κάνουν στην καθημερινότητά τους όλα τα αστικά και ρεφορμιστικά κόμματα. Το πρόγραμμά μας στηρίζεται σε μια μαρξιστική ανάλυση που κάθε φορά εμπλουτίζεται από τις εμπειρίες του εργατικού κινήματος αλλά και από την εποχή στην οποία ζούμε η ΟΚΔΕ κάνει κριτική, συντροφική κριτική στις άλλες οργανώσεις για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και όχι για να συκοφαντήσει ή να μειώσει το έργο των οποιοδήποτε άλλων, αλλά για να γίνει πιο εύκολο το έργο της εργατικής τάξης. Το ίδιο θα επιθυμούσαμε από όλους και για την πολιτική μας. Δηλαδή μια καλόπιστη κριτική γιατί νομίζουμε ότι αυτή θα συμβάλλει και στη δική μας βελτίωση. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας είναι μια διεθνιστική οργάνωση. Πιστεύει στο διεθνισμό γιατί η λύση όλων των μεγάλων διεθνών προβλημάτων, δηλαδή της πτώχειας, της οικολογικής κρίσης, της αντιδημοκρατικής αναδίπλωσης και κυρίως ο κίνδυνος του σφαγίου ενός νέου πολέμου μπορεί να δοθεί μόνο σε διεθνές επίπεδο. Μόνο η διεθνή συνεργασία των εργαζομένων όλου του κόσμου είναι η καλύτερη ασπίδα απέναντι σε πολυεθνικές και υπεριαλιστές είναι η μοναδική ασπίδα για να μας βοηθήσει όλους μας να φτάσουμε σε μια καλύτερη κοινωνία για να απαλλαγούμε από τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αντιδραστική ένωση των Ευρωπαίων καπιταλιστών. Γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ καλά την πολιτική αυτών που κυβερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίσαμε την πολιτική μας που εφαρμόσανε πάνω στις πλάτες μας. Την γνωρίσαμε την τελευταία περίοδο με τα βάρβαρα μνημόνια που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της απομόνωσης της χώρας μας. Αλλά πιστεύουμε ότι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε μαζί με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας να κτίσουμε τις ενομένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης. Η πολιτική και η καθημερινή μας παρουσία μέσα στους αγώνες μας δίνει το δικαίωμα να ζητήσουμε να στηρίξετε και να ψηφίσετε την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Η ψήφο σας στην οργάνωσή μας θα είναι μια χρήσιμη επιλογή. Αυτό το εγγυάται η ιστορία μας και η καθημερινή μας παρουσία μέσα στους αγώνες. Η ψήφος στην οργάνωσή μας είναι μια χρήσιμη επιλογή και μια δέσμευση ότι θα ενισχύσουμε τις ειδικαλιστικές μας οργανώσεις, θα βελτιώσουμε το σχέδιο αγώνων μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη βάρβαρη επίθεση που έχουμε μπροστά μας. Στηρίξτε λοιπόν και ψηφίστε την ΟΚΔΕ. Είναι μια χρήσιμη επιλογή για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.